κυρίες και κύριοι, Μιφιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakriti.gr. Άγιο Προστάτη είχε μία μητέρα με τα δύο παιδιά της στον επικίνδυνο δρόμο προς ίσες και αλόιδες όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό, μεταμορφώθηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, αλλά ανασύρθηκαν ζωντανοί. Σε διαφορετικά νοσοκομεία νοσηλεύονται η μάνα και τα παιδιά, ενώ οι εικόνες από το τροχαίο σοκάρουν. Φωτιές άναψαν οι γιατροί της Κρήτης που εμφανίζονται αντίθετοι στον εμβολιασμό των πολιτών από φαρμακοποιούς. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μεθόδευση και τροπολογία που κατατέθηκε ευνηδιαστικά, με τους φαρμακοποιούς να περνούν στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι και οι ίδιοι πρέπει να έχουν το ρόλο του εμβολιαστή. Και άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου. Δείτε αν είστε δικαιούχοι για ποσά από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.